Αγαπητοί φίλοι, χαίρετε. Ιδιαίτερη τιμή και χαρά η φιλοξενία και η παρουσία στο κανάλι μας του Γιώργου Κερτσόπουλου. Αγαπητέ Γιώργο, καλησπέρα. Καλησπέρα Γιώργο, αγαπητέ και σε ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Με μεγάλη χαρά και τιμή ε, ήρθα. Σε ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Επειδή, όπως θα διαπιστώσουν οι φίλοι μας, είναι λίγο περίπλοκο το να σε παρουσιάσω, θα σε παρακαλέσω να μας συστήσεις τον Γιώργο Κερτσόπουλο. Με τα χαράς. Ε, 11 χρονών ε, πήγα ως μετανάστης στο Καναδά με την οικογένεια. Όλη η οικογένεια ως μόνιμη κάτοικη Καναδά. Ε, πήγα σχολείο εκεί πέρα, δούλεψα από 13 χρονών. Ε, Άρχισα να παίζω κιθάρα ε, όταν ήμουνα 12 χρονών και ε, 19 χρονών γύρισα στην Ελλάδα ειδικά για να σπουδάσω με τον μεγάλο δάσκαλο Δημήτρη Φάβα Και ε, μετά από ε, κάποια χρόνια, μετά από τέσσερα χρόνια, πέντε, πήρα το δίπλωμα στο Εθνικό Οδείο με τον Δημήτρη Φάμπα, ξαναγύρισα στον Καναδά για άλλα 7 χρόνια και μετά επέστρεψα στην Ελλάδα και από τότε είμαι στην Ελλάδα. Πολλοί μαθητές μου έχουν προχωρήσει και με κάνουν πολύ περήφανο. Άλλοι δεν τελείωσαν, άλλοι πήραν διπλώματα, πτυχία. Δούλεψα σε... στον Καναδά, δούλεψα στη μουσική ως καθηγητής στο Concordia Πανεπιστήμιο του Μοντρεάλ, στο State University of New York του Πλάτσπουργκ, όπου εκεί εδραίωσα την ε, τάξη της κλασικής κιθάρας. Ε, στην Ελλάδα δούλεψα στο Εθνικό 2, στο Πινδάριο 2, στο Αττικό 2, στο 2 Χαϊδαρίου και ε, όταν ε, ήμουνα στον Καναδά 25 χρονών, εκεί πέρα ενδιαφέρθηκα να αρχίσω να κατασκευάζω κιθάρες για να μπορέσω να έχω έναν ήχο που θα ικανοποιούσε αυτό που εγώ ήθελα. Αυτό ήταν ο στόχος μου. Αργότερα συνέχισα αυτή τη μαστορική και στην Ελλάδα κατασκευάζοντας κιθάρες Ασχολήθηκα με το να βρω το μαθηματικό και γεωμετρικό οικοδόμημα της κλασικής κιθάρας. Ε, μου πήρε πέντε χρόνια αυτό, όταν το βρήκα, το δημοσίευσα στο περιοδικό ήχο στην Ελλάδα. Αγαπητέ Γιώργο, ε, ζητώ συγγνώμη για τη διακοπή, επειδή Α, ανακύπτουν πάρα πολλά θέματα, στα οποία θέλω να επεκταθούμε περαιτέρω. Ε, να μου δημιουργήθηκαν κάποιες ε, ερωτήσεις, απορίες και επαναλαμβάνω συγγνώμη για τη διακοπή ναι. ανέφερες ότι γύρισες από τον Καναδά ειδικό ναι. για να μαθητεύσεις στον σπουδαίο Δημήτρη Φάμπα Έτσι. Ε, επειδή όλοι μας αναγνωρίζουμε τη συμβολή αυτού του σπουδαίου δασκάλου και κιθαριστή πες μας ναι. μερικά πράγματα για εκείνον αν θέλεις βεβαίως ε, ε, για μένα ο, ο Δημήτρης Φάμπας ε, υπήρξε ένας ζωντανός θρύλος ε, είναι πάντα ανάμεσά μας ε, και και οι μαθητές του οι οποίοι μαθήτευσαν και διακρίθηκαν που είναι πάρα πολλοί ε, αλλά και τόσος άλλος κόσμος που αγάπησε τον Δημήτρη Φάμπα ε, τον έχει δίπλα του σήμερα ενώ έχει φύγει είναι ζωντανός, είναι μαζί μας ε, η συμβολή του γενικότερα στην κιθάρα, στη μουσική, ε, στην ε, ε, διαπαιδαγώγηση, ήταν τόσο αξιόλογοι ε, που πέρα από την δική μου προσωπική εμπειρία που μου βοήθησε τόσο πολύ, ε, είναι να θαυμάζει κανείς. Ε, για μένα, ο Δημήτρης Φάμπας υπήρξε ο Αντρέ Σεγκόβια της Ελλάδας. Αλλά με ένα συν, με ένα πλάσ που λέμε. Γιατί, θα το εξηγήσω αυτό. Ο Αντρέ Σεγκόβια ε, υπήρξε ένα πνεύμα. Ένα πνεύμα το οποίο ε, στο παίξιμο του πάνω ε, και στην ερμηνεία του διέκρινε ένα φρασίσκο τάρεγκα. Διέκρινε έναν Χουλιάν Αρκάς, Είχε δηλαδή μία ιστορία πάνω του το παίξιμο του Αντρέ Ε, Αυτό θα το αντιπαραθέσω ε, με τους κιθαριστές που γνωρίζουν πάρα πολλά πράγματα με το παίξιμο του Τζούλιαν Μπριν, ο οποίος Τζούλιαν Μπριν ήταν αυτοδίδακτος. Και το παίξιμο του Τζούλιαν Μπριν και στο Λαούτο και στην κιθάρα έχουν πραγματικά μία προσωπικότητα έντονη, αλλά ταυτόχρονα δεν μπορείς να διακρίνεις ότι εκεί υπάρχει ο δεν μπορείς να διακρίνεις ότι υπάρχει ο αρκάς. Δηλαδή, με λίγα λόγια, έχει φτιάξει την προσωπικότητά του ο Τζουλίαν αλλά ταυτόχρονα δεν έχει εισαγάγει στοιχεία από την παράδοση. Ο Αντρέσ Αγκόβια είχε εισαγάγει στοιχεία από την παράδοση των προηγουμένων δασκάλων. Όπως είχε κάνει ο Τάρεγκα που είχε εισαγάγει του Αρκάς, όπως ο Αρκάς είχε εισαγάγει στοιχεία του Φερνάντο Σόρ, του Αγκουάντο, του Καρούλη και τα λοιπά, και τα λοιπά, του Τζουλιάνι. Με αυτή την έννοια, λοιπόν, ο Δημήτρης Φάμπας ε, ήταν κατά κάποιο τρόπο ε, πολύ, ε, ε, πολύ έντονα ε, ε, ο παδός του Σεγκοβιανού παιξίματος. Διέκρινες, λοιπόν, στον Δημήτρη Φάμπα έναν άντρες Σεγκόβια. Στα γκλισάντος, στα βιμπράτος, στην έκφραση αλλά αυτό που διέκρινε δεν ήταν μόνο σε ήταν και όλοι οι άλλοι από πίσω. Τα Αρκάς, όλα αυτά. Ταυτόχρονα όμω ο Δημήτρη Φάμπα είχε τη δική του προσωπικότητα, το δικό του στυλ, πολύ έντονο, που ήταν Δημήτρη Φάμπα. Φαινόταν και στι συνθέσει του. Και τον αποκάλεσε ο ίδιο ο δασκαλό του Μαέστρο σε ένα γράμμα που του είχε αποστείλει. Λοιπόν, ε, ήταν πολύ σημαντικό όλο αυτό της ιστορίας και της παράδοσης της κιθάρας που κουβαλούσε στο παίξιμο το Δημήτρης Φάμπας το οποίο έδινε στους μαθητές του και στο κοινό του όταν έπαιζε τα ριστάλ και ταυτόχρονα έδινε και τη δική του προσωπικότητα η οποία ήταν πάρα πολύ έντονη. Και τι γίνεται, όλο αυτό το, το εξέφραζε στην διδασκαλία του πάνω και αυτό το εκλαμβάναμε εμείς οι μαθητές του. Ε, από εκεί και πέρα όμως ε, όπως τα γνωρίζει ο κόσμος και ήδη από τους μαθητές τους αυτού, αυτοί που έχουν διακριθεί και έχουν γίνει σωλίστες έχουν κάνει δικές τους καριέρες πάρα πολύ σημαντικές ε, ο καθένας μπορεί να αναγνωρίσει ότι, ότι αυτοί οι κιθαριστές που ήταν μαθητές του Δημητρυφάμπα που διακριθήκανε, που τώρα δουλεύουν που διδάσκουν, που παίζουν σε ρεστά ο καθένας από αυτούς έχει ένα δικό του στυλ δηλαδή μπόρεσε και έχει και ένα προσωπικό στυλ όπω ο Δημήτρη Φάμπα είχε, όπω ο δάσκαλό του, και κουβαλάνε και πίσω αυτή την παράδοση που του έχει διδάξει. Αυτό ακριβώ είναι και το μεγάλο τη διδασκαλία του Δημήτρη Φάμπα, ότι όταν ο μαθητή του ήθελε να κάνει κάτι το οποίο ήταν άλλο από αυτό που του δίδασκε, που ήταν δηλαδή ένα προσωπικό στυλ που δεν είχε μέσα αυτό που, που ο, ο δάσκαλο έλεγε, τον άφηνα να το κάνει. Του έδινε ελευθερία. Ήταν κάτι που ο Αντρέ Σεγκόβια ποτέ δεν έκανε. Ο Αντρέ Σεγκόβια, ε, όταν ο μαθητή του έπαιζε, έπρεπε να παίξει όπως ο Σεγκόβια ήθελε. Αυτή λοιπόν η διαφορά, το γεγονό ότι ήταν τόσο ελεύθερο στο να ενισχύσει και να υποστηρίξει τον, τον μαθητή του να κάνει κάτι διαφορετικό από αυτό που ο ίδιο του λέει να κάνει, ήταν πάρα πολύ σημαντικό. Ήταν το κλειδί τη μεγάλη δασκαλία του Δημήτρη Φάμπα. Θα σου πω ένα παράδειγμα, Γιώργο Γρήγορο. Ήταν πάω Ιταλία να πάω στο διαγωνισμό ε, του Ντένι στην Ιταλία στο Μιλάνο που με φιλοξένησε εκεί ο, ο μεγάλος μας νότης Μαυρουδής με τη σύζυγό του ε, πέντε μέρες και μου λέγε ο, 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 δάσκαλος Γιώργο στο Φερνάντο Σορ θέλω να κάνεις κάποια λεκάτος και να τα κάνεις όπως τα κάνω σε Γκόβια σε παρακαλώ πάρα πολύ λοιπόν του λέγα δάσκαλε δεν μου έρχεται έτσι το γνωρίζω το δίσκο του Αντρέ Σεγκόβια. Δε, δεν μου έρχεται να το παίξω έτσι κτλ. Και είχαμε λοιπόν διαφωνία. Και μου λέει λοιπόν στο εθνικό οδείο: Θα φέρω τη φλέτα την άλλη εβδομάδα και θα παίξουμε μαζί τι παραλλαγέ του Σόλ για να δει τι εννοώ. Λέω: Εντάξει, θα Και δεν το έπαιζε εκείνο τον καιρό, δεν έπαιζε το Φερνάντο σόρ. Κάθεται λοιπόν μια εβδομάδα, βγάζει το, το κομμάτι και μου λέει: Έχει φέρει τη φλέτα, μου λέει: Βγάλετε την κιθάρα. Λοιπόν, πάμε μαζί. Σε μια εβδομάδα πάμε στο διαγωνισμό. Αρχίζουμε και παίζουμε. Και με το που αρχίζουμε και παίζουμε τι πρώτε νότε και ακούω το δάσκαλό μου, ακούω το Φάμπα να παίζει ζωντανά πλέον, γιατί τον είχα ακούσει και στο δίσκο που έπαιζε τι παραλλαγέ του Σόρ. Έμεινα, του λέω δάσκαλο, δεν μπορώ να παίξω μαζί σου. Μου λέει γιατί. Του λέω τι μεγαλείο είναι αυτό. Τι παίξιμο είναι αυτό. Μου λέει εντάξει, άκουσε με να στο παίξω όλο για να καταλάβει τι εννοώ. Θυμάμαι ότι από, από, το κεφάλι μου μέχρι τα, τα νύχια μου κάτω, συνεχώ ανατρίχιαζα. Είχα πάθει την πλάκα τη ζωή μου. Ε, είχα δει τόσους κιθαριστές, τον ε, ε, Julian Brim, τον ε, John Williams, τόσους κιθαριστές, τον Αντρέ Σεγκόβια στον Καναδά, σε συναυλίες. Αυτό που είχα μπροστά μου δεν δε, δε το είχα ξαναδεί. Και του λέω, δάσκαλε, τώρα καταλαβαίνω τι μου λες. Και μου λέει, πάμε μαζί, θα παίξεις μαζί μου, πάμε και μη σταματάς. Λοιπόν, έκανα προσπάθεια και μόλις φτάνουμε στην πρωτη τελευταία παραλλαγή, πριν το φινάλε, στα λεγκάτος. Τι δεν ταράρα, τα, τα λεγκάτος. Λοιπόν, μου λέει γρήγορα, αξελερά το πάμε. Και αρχίζει λοιπόν και παίζει γρήγορα. Ήμουνα αδιαβασμένος, Γιώργο, να πάω σε διαγωνισμό. Άρα ήμουνα στο ζενίθ μου, έτσι. Δεν μπορούσα να τον ακολουθήσω. Δεν υπήρχε περίπτωση τέτοια ταχύτητα να πιάσω. Και πάθα την πλάκα μου. Και το είχα διαβάσει μόνο μία εβδομάδα το κομμάτι. Τον αγκάλιασα, το εντάξει. Ο... Είχε, το είχε διαβάσει μία εβδομάδα, Το ε. είχε... είχε διαβάσει. Είχε διαβάσει. Ναι, μια εβδομάδα και δεν μπορούσα να πιάσω, δηλαδή ούτε ε, με ξεπέρασε, ήταν δηλαδή σαν να οδήγαγα ένα Volkswagen και να είχε μια Ferrari. <laughs> και μου έδειξε τι σημαίνει Δημήτρης Φάμπας. <laughs> Έτσι. Ε, και η συγκίνησή μου ήταν τρομερή. Πλέον, ας πούμε, κατάλαβα τι μου έλεγε. Του λέω, κατάλαβα, τα τι μου, τι μου λες και θα τα κάνω αυτά. Και μου λέει, αυτά που σου λέω, δεν θα σου χτυπήσουν το δικό σου προσωπικό στυλ. Αλλά κάντα. Έτσι, διότι είναι η παράδοση. Οπότε, ε, είναι, ε, αυτά είναι απλώς λίγα που μπορώ να πω για το δάσκαλό μας, ε, για το μεγαλείο του. Είναι λίγα, πολύ λίγα. Γιώργο, να συμπεράνω ότι τώρα μια μεγάλη έτσι, ε, αδικία που συνέβαινε είναι ότι εκείνα τα χρόνια, δεν υπήρχε η ευχαίρεια της παγκοσμιοποίησης μέσω των μέσων που υπάρχουν τώρα, διότι αυτό που μου λες, αν λοιπόν ο Φάμπας έπαιζε και κυκλοφορούσαν τα έργα του, ε, τα, τα πεξίματά του, οι εκτελέσεις του μέσω διαδικτύου, ε, το όνομά του από ό,τι συμπεραίνω θα ήταν τεράστιο αυτή τη στιγμή διεθνώ. Όπω το λε, Γιώργο. όπως το λε. Όπω το λε και αναγνωρίζεται διεθνώ ο Δημήτρη Φάμπα, αλλά απλώ θα ήταν ακόμα, ε, όπως το λες, πιο γνωστός σε ανθρώπους που ίσως να το ξέρουν. Έτσι. Ε, πραγματικά, ε, ε, άρχισε 18-19 χρονών την κιθάρα. Έτσι, και το ταλέντο του ήταν τόσο μεγάλο, τον να αρχίσεις 18-19 χρονών και μετά που πήγε στον, στον Αντρέ Σεγκόβια, και πώς συνέχισε μετά την καριέρα του, και διεθνώς αλλά και στην Ελλάδα, και στην δασκαλία και στη σύνθεση και στην ερμηνεία είναι, είναι αξιοσημείωτο και πραγματικά είναι ένα θαύμα δηλαδή το μεγαλείο που έχει ένας Δημήτρης Φάμπας. Καταρχάς, ε, ευχαριστίες που μοιράστηκες μαζί μας αυτές τις ε, τι εικόνε εικόνες, μοιράστηκε. τις εικόνες από τον σπουδαίο Δημήτρη Φάπα. Φάμπα. Όμως, στην πορεία της κουβέντας σου όταν ξεκίνησες, ανέφερες για την γεωμετρική πρόοδο και το μαθηματικό μοντέλο της κλασικής κιθάρας. Ναι. Έτσι σε πρώτη όψη είναι, ακούγεται λίγο, θα, θα θέλαμε να μας το αναλύσεις. Πώς πούμε... έφτασες εκεί, γιατί έχεις δώσει αυτή την ονομασία και τα λοιπά; Να πούμε δύο λόγια. Ε, 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 παρατηρούσα, Γιώργο, ότι ε, το σχήμα της κιθάρας ειδικά σε κιθάρες Ραμύρες και Τόρες και Χάουζερ είχα παρατηρήσει από όταν άρχισα να κατασκευάζω στον Καναδά ε, ότι αυτές οι κιθάρες είχαν κάτι αισθητικά που δεν είχαν άλλες κιθάρες του Μπερνάμπετ, του Φλέτα, δηλαδή ε, γνωστών άλλων και καλών μαστόρων και έλεγα εδώ πέρα κάτι γίνεται, κάτι γίνεται αισθητικά αυτό το πράγμα πρέπει να διέπεται από κάποια μαθηματικά, κάποια γεωμετρία που δίνει αυτό το αποτέλεσμα, αυτή την ισορροπία, αυτή την αισθητική. Όταν το συζητούσα αυτό με, με φίλους, με, είχα και κατασκευαστές φίλους και τα λοιπά, και μαθηματικούς, μου λέγανε, πει το ψάχνεις, δεν υπάρχει αυτό, το πράγμα είναι σαν μια καμπύλη μιας γυναίκας και μέσα στα χρόνια ήρθε σιγά σιγά, όπως το επεξεργάζονται διάφοροι μαστόροι, να έχουν αυτό το αποτέλεσμα. Όταν άρχισα και το έψαχνα, πραγματικά ε, ήταν κλειστέ πόρτε μπροστά μου και πλέον δεν είχα και κανέναν ο οποίο θα μπορούσε μαζί μου να γίνουμε συνέτεροι, να ψάχνει και αυτό να ψάχνω κι εγώ. Δηλαδή, κανένα δεν πίστευε ότι μπορούσε να βρεθεί ένα μαθηματικό πρότυπο που διέπει όλη αυτή την αισθητική. Και αυτό όμως με βασάνιζε. Και ενώ είχα πολλές κλειστές πόρτες για γύρω στα δυόμιση χρόνια, συνεχώς το πάλευα. Έφτασα σε ένα σημείο λοιπόν μετά από 5,5 χρόνια και βρέθηκε γεωμετρικό οικοδόμημα το οποίο το γεωμετρικό οικοδόμημα προχωράει μπροστά και χτίζει ένα μαθηματικό πρότυπο. Εξισώσεις δηλαδή, όπου κάθε διάσταση του οργάνου, είτε οριζόντια, είτε κάθετη, είτε το μήκος χορδής, συσχετίζεται με άλλη διάσταση και με όλες τις άλλες διαστάσεις. Ένα παράδειγμα απλό για να καταλάβουμε ένα απλό παράδειγμα είναι το εξής, ότι αν κρατηθεί το μαθηματικό πρότυπο, μαθηματικό μοντέλο και σχεδιαστεί στην κιθάρα, η διάσταση της κάτω κιλότητας είναι η υποτείνουσα ενός ορθογωνίου τριγώνου των πλευρών που έχει η πάνω κιλότητα και η μέση. Δηλαδή φαντάσου την πάνω κιλότητα, την πάνω κιλότητα κάθετο στο ορθογώνιο τρίγωνο. Τη μέση οριζόντια, σωστά, και την κάτω κοιλότητα να είναι υποτίμησα. Όταν λοιπόν γίνει το μαθηματικό πρότυπο, ε, έχουμε τουλάχιστον αυτή τη σχέση και μετά υπάρχουν ε, γύρω στις ε, 38 άλλες σχέσεις μαθηματικές. Ε, αυτό μετά συνδυάζεται με τα μουσικά διαστήματα που έχουμε 2 τρίτα, 3 τέταρτα, 4 πέμπτα και τα λοιπά και βρίσκει όλες τις αναλογίες αυτές, ακριβώς όπως γίνεται το μαθηματικό μοντέλο, στην εργασία του Αντώνιο Ντετόρες, του Ισπανού, ο οποίος καθιέρωσε το σχήμα της κιθάρας το 1852, η πρώτη του προσπάθεια. Και ε, αργότερα ο οίκος Ραμύρες, ο Μανουέλ Ραμύρες ο πρώτος κτλ, ε, με κάποιο τρόπο, με κάποιο τρόπο είτε αντέγραψε το καλούπι του Αντώνιο Τετόρες είτε είχε βρει το μαθηματικό μοντέλο. Και μπόρεσε ο οίκος Ραμύρες και είχε τις ανάλογες αισθητικές αναλογίες. Ε, αυτό το πράγμα λοιπόν ε, ήταν πάρα πάρα πολύ σημαντικό γιατί μελέτησα την ιστορία το πώς κατέληξε ο Αντώνιο Τετόρες να φτιάξει αυτό το μαθηματικό μοντέλο πρότυπο διότι εφόσον εγώ το βρήκα και ταυτόχρονα ήταν πανομοιότυπο με τις κιθάρες τόρες συμπέραν ότι αποκλείεται ο τόρες κατά ατύχημα να είχε φτάσει σε αυτό το μαθηματικό πρότυπο κατά τύχη δηλαδή αυτή θα και... ήταν η ερώτησή μου Ναι. Okay. και έψαξα λοιπόν να βρω τι στοιχεία μπορώ να έχω για να αποδείξω στον εαυτό μου και στους τρίτους ότι δεν υπάρχει περίπτωση κατά τύχη να το βρήκε. Και έψαξα από εκεί και πέρα την ιστορία. Και βρήκα ότι ο Στρατιβάριος είχε φτιάξει ειδικά μία κιθάρα, η οποία αυτή η κιθάρα έχει και αυτή από μόνη της τρομακτικές αναλογίες που τις είχα βρει ποιες είναι, διότι ο Στρατιβάριος δεν δούλευε ακόμα και τα βιολιά του χωρίς μαθηματικό πρότυπο. Είχε μαθηματικά πρότυπα. Και λέω, είναι σίγουρο ότι και αυτή η κιθάρα έχει μαθηματικό πρότυπο. Βρίσκω ποιο είναι το μαθηματικό πρότυπο της κιθάρας Στραντιβάριος και τι είδα μετά. Είδα ότι οι διαστάσεις της κάτω κοιλότητας αυτής της κιθάρας είναι ακριβώς οι διαστάσεις που πήρε ο Τόρες και την έκανε πάνω κοιλότητα. Πήρε δηλαδή την κιθάρα Στραντιβάριος και την κάτω κοιλότητα την έκανε πάνω κοιλότητα και άνοιξε μετά και έκανε μεγαλύτερη κοιλότητα από κάτω. Μετά, το μήκος χορδής του στρατιβάριους ήταν 32,5. 32,5, ενώ άλλοι κατασκευαστές Λά... στα βιολιά, Ατέληξε. ναι, ναι. στα βιολιά είχαν άλλες διαστάσεις. Και το 32,5 επί 2 Κάνει ναι, ακριβώς το 65 μήκος χορδής του Τόρες, στο οποίο πέμενε. Άρα λοιπόν βρήκα ότι ο ίδιος είχε μελετήσει το μαθηματικό μοντέλο του Στραντιβάριους μετά προχώρησε σε αυτό και τα λοιπά. Όταν λοιπόν το δημοσίευσα ώστε όλος ο κόσμος να το πάρει αυτό το πράγμα και να το χρησιμοποιήσει να φτιάξει καλύτερες κιθάρες διότι πραγματικά βοηθιέσαι πολύ στην ακουστική ε, δημοσιεύτηκε στην Ελλάδα στο, στο ήχος, στο περιοδικό ήχος και μετά το πήρα στη Γερμανία το παρουσίασα στη Διεθνή Έκθεση της Φραγκφούρτης εκεί πέρα έδωσα συνέντευξη σε 30 δημοσιογράφους, 31 δημοσιογράφους. Ήταν μέσα ο, Μανουέ, ο, ο, Χωζέ Ραμίρες Τρία ε, μαζί με τη γυναίκα του και ο Χωζέ Ραμίρες Τρία επιβεβαίωσε ότι όντω αυτό είναι το μαθηματικό μοντέλο του Αντώνιο Ντετόρες. Το γνωρίζαμε, ο οίκος μας, αλλά μόνο οι ραμύρε, όχι οι μαστορέ μας. Και ε, ήταν πάρα πολύ σημαντικό το ότι το αναγνώρισε και είπε ότι συγχαίρω αυτόν τον Έλληνα που είναι 31 χρονών που το αποδίδει σε εμάς τους Ισπανούς διότι εμείς το κρύψαμε. Αυτό το βρήκε και θα μπορούσε να πει ότι είναι δικό μου και δεν έχετε καμία σχέση με αυτό. Τον ευχαριστώ που το αποδίδει πάλι σε εμά και στην παράδοση. Του λέω, μαέστρο, εγώ σε ευχαριστώ διότι αυτή τη στιγμή το στηρίζεις αυτό το πράγμα. Εκείνη τη στιγμή, δύο λεπτά θα σου πω κάτι Εκείνη τη στιγμή ένας δημοσιογράφος, λέω 31 δημοσιογράφοι μες στη συνέντευξη στη Φρανκφούρτη το 83 αυτό, ε, ένας δημοσιογράφος λέει, συγγνώμη λέει, λέει κύριε Ραμύρες, εγώ πριν έξι μήνες από το περιοδικό guitar της Αμερικής σας ρώτησα αν υπάρχουν μαθηματικά πρότυπα, αναλογίες και μου είπατε δεν υπάρχουν στην κιθάρα. Και ήρθατε τώρα να πείτε ότι το γνωρίζατε όλο αυτό το μοντέλο. Γιατί λέτε ψεμάτα και ο Ραμίρε κοκκινίζει και λέω τώρα θα πάθηκα ένα κεφαλικό με αυτό, με αυτό που του είπε. Και του λέω μάστρο να απαντήσω εγώ. Μου λέει ναι. Και του λέω, συγγνώμη του λέω, ήρθες του λέω από την Αγγλία γιατί μιλήσαμε πιο πριν, είσαι εγκλώσος δημοσιογράφος. Το ρώτησε γιατί γράφει για Αμερικάνικο περιοδικό αυτό το πράγμα και σου είπε ότι δεν υπάρχουν μαθηματικέ. Και του λες ότι λέει ψέματα. Δεν λέει ψέματα. Αυτό ο άνθρωπο έχει γιορκιστεί στον παππού του και στον πατέρα του ότι εάν του το πούνε το μαθηματικό πρότυπο δεν θα το πει σε κανένα. Το έχει ορκιστεί. Έτσι λέω δεν είναι ε, μάστρο και μου λέει ναι. Λοιπόν, θα το έλεγε σε σένα. Εγώ του λέω δεν έχω ορκιστεί σε κανένα. Εγώ έκατσα πέντε χρόνια να το δω μόνος μου και το κάνω ό,τι θέλω. Έχω ορκιστεί και σας το δίνω. Λοιπόν, το γεγονός ότι σας το δίνω και το επιβεβαιώνει ο μαέστρος ότι ναι το ξέρανε και είναι στην ισπανική παράδοση, έρχεσαι εσύ τώρα να του κάνεις αυτή την επίθεση. Λοιπόν, δεν σέβεσαι του ιερού όρκου που δίνει κάποιο στην οικογένειά του. Λέει, δεν το είδα έτσι. Λέω, δεν το είδε έτσι, αλλά τι είναι αυτά που είπε, του λέει και πρόσβαλε στον άνθρωπο. Και του λέω ότι αν δεν σηκωθεί να πα μπροστά του, να ζητήσει συγγνώμη, σε παρακαλώ φύγει από την αίθουσα. Και σηκώνεται πάνω, πάει μπροστά του, κάνει υπόκληση και λέει, Μάστρο, συγγνώμη. Και του λέει, Εντάξει, εντάξει. λέω, δηλαδή, Μπορεί να μείνει, Δηλαδή, γίνανε εκεί πέρα πράγματα τα οποία εντάξει. Πολύ σημαντικά, και ακριβώς για αργότερα, ακριβώς όταν ζήτησε ο Λάμπρος ο Λιάβας, ο ευγενικό Λάμπρος Λιάβας, να, να τιμηθεί η εργασία μου και το Μουσείο Μπενάκη ήταν τόσο ευγενική να πούνε ότι θέλουμε να σου κάνουμε μία εκδήλωση να τιμήσουμε την εργασία σου, Γιώργο, εγώ είπα ότι θα ήθελα να τιμήσουμε τον Νίκο Ραμύρες. Και τότε, πριν 13 χρόνια, καλέσαμε την Αμάρια Ραμύρες, καλέσαμε και την... Ε, ε, την ανιψιά τη και ήρθαν εδώ και τιμήσαμε τον Νίκο Ραμύρε, ακριβώ διότι είναι πάρα πολύ σημαντικό οίκο και ακριβώ ε, ήταν ο, ο Χωζέ Ραμύρε, τρία, ο οποίο υποστήριξε το μαθηματικό μοντέλο που παρουσίασα. Οπότε, πώ θα δεχόμουν Έτσι, και το δέχτηκε αυτό και ο Λιάβας, ο, ο αγαπητός Λάμπρος το δέχτηκε και, και, το Μουσείο Μπενάκη και την καλέσαμε εδώ πέρα την Αμάλια Ραμύρες με την ε, ανιψιά τη και ήταν πάρα πολύ όμορφα, δηλαδή περάσαμε πάρα πολύ όμορφα. Ήταν μια τιμητική βραδιά για τον Νίκο Ραμύρες, πολύ σημαντική. Οπότε είναι, αυτό ανήκει στην ισπανική παράδοση, έτσι, το μαθηματικό μοντέλο. Και από εκεί και πέρα, από τότε το χρησιμοποιούν σε όλο τον κόσμο οι μάστορες και πραγματικά έχουν φτιάξει καλύτερε κιθάρες. Δεν το λέω εγώ, το λέει ο Ραμύρε, που μετά από κάποια χρόνια είπε τώρα με το μαθηματικό μοντέλο έχουμε καλύτερε κιθάρες σε όλο τον κόσμο. Ε, είναι τόσο το ενδιαφέρον που αποπνέεται από τα λόγια σου που δυσκολεύομαι πραγματικά να συνεχίσω να, να σε διακόψω για να προχωρήσω σε κάποια επόμενη ερώτηση. Λοιπόν, ναι. ε, οι, αυτές οι σχέσεις μαθηματικές ε, mm. νομίζω ότι είπες ότι υπάρχουν σε όλο το, το, σε όλο το φάσμα των διαστάσεων της κιθάρας. Υπάρχει και προς το βάθος, δηλαδή στα πλαϊνά υπάρχουν τέτοιες σχέσεις. Βεβαίως υπάρχουν. Βεβαίως υπάρχουν, παίζουν ρόλο και τα πλαϊνά, διότι τα πλαϊνά ε, από το... Από το κάτω μέρος της κιθάρας, δηλαδή από τη μεγάλη κοιλότητα, έως την μέση, συνήθως τα πλαϊνά είναι με ίδια διάσταση. Ενώ είναι η ίδια διάσταση, η, η πλάτη κάνει καμπυλότητα, σαν καμπάνα. Σωστά. Από τη μέση προς το τακούνι μας, έχουμε γύρω στον ένα πόντο διαφορά. Δηλαδή μικραίνει η κιθάρα. Και με αυτόν τον τρόπο γίνεται και μια κάθετη κούρμπα, μια καμπάνα στην πλάτη, και αυτό βοηθάει στις ανακλάσεις να πάνε πιο γρήγορα προς την οπή. Δηλαδή προς το άνοιγμά μας. Έτσι. Και όντως ε, υπάρχει σχετικότητα για το πόσο ακριβώς θα είναι αυτή η απόσταση που θα υπάρχει, ας πούμε, από την πλάτη ε, έως το καπάκι μπροστά. βεβαίως, βεβαίως. Ωραία. Ε, έχοντας λοιπόν τη γνώση, έχοντας αποδείξει, γιατί και η, και η, η ρίση του Χωσέρα Μύριες του Τρία, ότι ναι, είναι έτσι, είναι, δεν υπάρχει μεγαλύτερη απόδειξη γιατί έτσι... Για ναι. την εργασία σου. Όμως, εσύ πλέον παίρνεις αυτό το μαθηματικό μοντέλο, παίρνει θα μπορούσα να το πούμε, το τέλειο σχήμα. Ναι, θα μπορέσει να το πεις, ναι. Ωραία. Είναι το ιδανικό. Και το λοιπόν, λοιπόν, παρόλα ναι. αυτά, επειδή είσαι απολύτως ανήσυχο πνεύμα, λες, οκ, okay, εγώ θα το κάνω τελειότερο, σε, με ερωτηματικά. Και αρχίζεις, λοιπόν, και... Παρεμβαίνει, επεμβαίνει σε αυτό το όργανο και προσθέτει πράγματα δικά σου. Και αν δεν κάνω λάθο, όλο αυτό το project ονομάζεται πλέον αισθητική Κερτσόπουλου. Κάνω λάθο, οι παρεμβάσει σου αυτέ δεν περιγράφονται με τον όρο αισθητική Κερτσόπουλου. Είναι σωστό αυτό, Γιώργο. Πολύ σωστό. Σε ακούμε με προσοχή, λοιπόν. Πώ άρχισαν αυτέ οι αναζητήσει ότι ξέρει αυτό σε αυτό το σημείο, μήπω το κάνω έτσι, πώ πώς ξεκίνησαν όλα αυτά. Ναι. Ε, ξεκίνησαν ε, με, με, με τη σπουδή που άρχισα να μελετάω την ιστορία της κιθάρας και των κιθαριστών και των μαστόρων και της εξέλιξης του ίδιου του οργάνου ε, μέσα στους αιώνε. Όταν λοιπόν ε, είδα ότι ε, πραγματικά η κιθάρα είναι το κατεξοχήν όργανο, το οποίο εξελίσσεται συνεχώς, έτσι, ε, κανένα άλλο όργανο ε, δεν έχει πάθει τέτοια εξέλιξη. Δεν του έχει συμβεί τέτοια εξέλιξη. Εντάξει, υπάρχουν όργανα και πνευστά και τα λοιπά που εξελίχθηκαν σε τρία, τέσσερα, πέντε στάδια. Η κιθάρα δεν είναι έτσι. Τα στάδια της είναι τεράστια. Έτσι. Λοιπόν, ε, ε, ούτε καν μπορεί να τα μετρήσεις. Είναι δεκάδες των δεκάδων. Ε, από εκεί και πέρα είδα ότι η κιθάρα στην ε, ιστορία της των 700 χρόνων στην Ευρώπη ε, είχε ε, μεγάλες διαφορές στον μορφικό της πλέον χαρακτήρα, στη δομή της, είχε πολύ μεγάλες διαφορές στα μήκη χορδών, δηλαδή υπήρχαν μικρότερα μήκη, μεγαλύτερα μήκη. Ε, στον αριθμό των χορδών που χρησιμοποιούνται, δηλαδή τέσσερις χορδές αρχικά, οι τέσσερις χορδές διπλές, μετά πέντε χορδές πάλι διπλές, μετά έξι χορδές, σαν εξέλιξη, ε, και μετά είδα ότι πέρα από τις χορδές, πέρα από τα διαφορά μήκους στην ταστιέρα πλέον και στο, στο μήκος χορδής, ε, υπήρχαν πολύ μεγάλες διαφορές στα κουρδίσματα. Δηλαδή, ε, ε, από εκεί και πέρα, ε, άρχισα να αναρωτιέμαι τι ακριβώ γίνεται εδώ πέρα, Δηλαδή όλα είναι κατώ, Δηλαδή παίρνουμε δεδομένα ότι αυτό είναι έτσι και τελικά αυτό το πράγμα είναι αλλιώ. Αν είναι αλλιώ, γιατί το παίρνω σαν έτσι. Παραδείγματο χάρη, όταν, α πούμε, μία παρτιτούρα ε, είναι ταμπλατούρα και γράφει, δεν είναι σε νότα πλέον, έτσι, ε, γράφει ο Ρομπέρντε Βιζέ ένα έργο ή ο Κασπαρσάντ σε ταμπλατούρα. Ε, το παίρναμε σαν αυτονόητο ότι μα λέει ότι στην πέμπτη χορδή στο 7 τάστο, ε, η πέμπτη χορδή λέμε στο 7 τάστο είναι η μη μπάσο που ξέρουμε, έτσι. Η μη μεσαία χορδή. Μεσαία, αλλά μπάσο κατά κάποιο τρόπο που ξέρουμε. Ε, το γράφουμε έτσι στι νότε και αυτό γίνεται για κάθε νότα και προχωράμε, κάνουμε τη διασκευή μα και από εκεί και πέρα το τυπώνουμε και το κομμάτι και λέμε, α υποθέσουμε, σουίτα του Ρομπέρτε Βιζέ. Έρχεται όμως η ιστορία και μας λέει ότι ο Ρομπέρτε Βιζέ ε, από μόνος του ήταν ένας κατεξοχήν κιθαρίστας που δούλευε μικτά κουρδίσματα και re-entrant tunings που λέμε. Το re-entrant tuning και το μικτό κουρδίσμα είναι το κουρδίσμα όπου ενώ έχεις, ας υποθέσουμε, τέσσερις ή πέντε χορδές ας υποθέσουμε, έτσι, του Ρομπέρτε Βιζέ την, την περίοδο, ε, ενώ έχεις ε, πέντε χορδές, περιμένεις ότι το το πιο μπάσο είναι η πέμπτη σου χορδή. Όμω, το re-entrant tuning είναι ότι μέχρι την τέταρτη προχωρά κανονικά σε χαμηλέ, από πρώτη προ τέταρτη, και μόλι ήταν στην πέμπτη, η πέμπτη είναι οκτάβα τη νότα που θα περίμενε να είναι χαμηλή. Είναι δηλαδή ψηλή χορδή. Δεν είναι χαμηλή. Άρα λοιπόν, ένα Ρομπέρ Βίζε που θα σου λέγε στην πέμπτη χορδή στο 7, αν αυτό εννοεί οκτάβα, δεν είναι το μη που εμεί νομίζουμε είναι το μήνυμα μία τα ψηλότερα. Άρα λοιπόν, ε, στην, ε, στην όλη ε, κατάσταση των διασκευών που έχουν γίνει, πάρα πολλές φορές δεν έχουν παρθεί αυτά τα δεδομένα υπόψη. Και ε, εκείνο τον καιρό, 15ο, 16ο, 17ο αιώνα, για τρεις αιώνες, η κιθάρα είχε διπλές χορδές. Ε, από τετραπλή που ήτανε, μετά έγινε πενταπλή, μετά από 100 χρόνια και μετά από 100 χρόνια έγινε έξι χορδές. Ε, όταν λοιπόν δούμε ότι ε, ο, ο, Γκάσπαρ Σάνθ, ε, στο βιβλίο του «Το Instruction ε, de la Musica Española» και τα λοιπά, έρχεται και λέει ότι στην Ισπανία ε, υπάρχουν κιθαριστές που την τέταρτη και την πέμπτη χορδή, γιατί παίζανε πέντε χορδές τότε τον καιρό του Γκάς Πασάν, στην τέταρτη και στην πέμπτη χορδή βάζουν χαμηλές χορδές, λέει. Χαμηλές χορδές. Ε, κάποιοι το κάνουν μόνο ε, για μία χορδή και την άλλη χορδή την αφήνουν ψηλή από τις διπλές. Κάποιοι λέει, βάζουν και στην τέταρτη και στην πέμπτη δύο μπάσα για κάθε χορδή. Εντάξει, λέει, εάν θες να παίξει θορυβόδη μουσική ή μουσική για χορό, καλό είναι να το κάνει αυτό. Όταν όμω θέλει να παίξει πολυφωνία, που είναι η οργανική μουσική του σήμερα, και να, να κάνει ε, καμπανέλα, να διαρκούν οι ήχοι, λέει ο Γκάσπαρ Σάντ, πρέπει να κάνει αυτό που κάνουν οι μαίστριε στη Ρώμη. Και εγώ κάνω αυτό που κάνουν οι μαίστριε στη Ρώμη, γιατί αυτό ήταν ένα μοναστήρι στη Ρώμη. Εκεί. Σπούδασε ο Γκασπαρσάντ, κάνω αυτό που κάνουν αυτοί, όπου όλες μου οι χορδές είναι στα ψηλά. Και τι γίνεται, μας λέει λοιπόν ο Γκασπαρσάντ, ότι όταν θέλουμε να έχουμε πολυφωνία, πρέπει να παίξουμε μία οκτάβα ψηλότερα από αυτό που παίζουμε σήμερα, διότι εκείνο τον καιρό ήταν μία οκτάβα ψηλότερα η κιθάρα και σιγά 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 κατέβηκε. Η Βιχουέλα λοιπόν ήταν στο πέμπτο τάστο το σημερινό. Δηλαδή εκεί που είναι το πέμπτο τάστο το δικό μας ήταν οι μηδέν χορδές της Βιχουέλας. Δεν την είπανε κιθάρα την Βιχουέλα και δεν την είπανε κιθάρα διότι μορφολογικά θέλανε ε, οι τότε ακαδημαϊκοί ήθελαν να πούν κιθάρα το όργανο που μπορούσε να παίξει μία οκτάβα ψηλότερα. Έχοντας λοιπόν μικρότερο μήκος χορδής η κιθάρα από τη Βιχουέλα μπορούσε να κουρδιστεί και υψηλότερα. Και η κιθάρα λοιπόν του 15ου, 16ου αιώνα και τα λοιπά ήτανε κιθάρα η οποία παίζει στα ψηλά. Όλες λοιπόν ε, οι στιγμές ενός έργου του Γκάσπαρ Σάντ είναι μία οκτάβα ψηλότερα από αυτό που παίζουμε. Δεν είναι μόνο μία οκτάβα ψηλότερα από αυτό που παίζουμε. Είναι σε διπλές χορδές που εμείς παίζουμε μονές χορδές. Άρα λοιπόν, έκατσα και αναλογίστηκα. Λέω, άρα όταν κάθομαι και παίζω την κανονική μου κιθάρα στο μηδέν, εξάχορδη και τα λοιπά, πού βρίσκομαι εγώ δηλαδή όταν παίζω Κάσπαρ Σάμπθ ή Ρομπέρντε Βιζέ. Βρίσκομαι σαν αισθητική πολύ μακριά από αυτό το πράγμα. Και με έκανε λοιπόν να ασχοληθώ ε, πολύ εντατικά, πάρα πολύ εντατικά, από πάρα πολύ νωρί, να ασχοληθώ πραγματικά με το πώς μπορώ, πώς μπορώ, και τα διάφορα κουρδίσματα, εφόσον τώρα έχουμε διάφορα, διάφορα κουρδίσματα. Πήγαινα στο εμπόριο και έλεγα: Θέλω χορδέ που να είναι οκτάβα ψηλότερα. Και μου λέγανε: Τρελό, είσαι. Τι, τι οκτάβα ψηλότερα. πού θα βρούμε χορδέ τέτοιε. Ε, Ποιο σου το έπαιρνε αυτό το πράγμα, ο, Όταν κατάλαβα λοιπόν ότι είμαι τόσο offside, τόσο έξω, δεν υπάρχουν τέτοιε χορδέ. Και είδα ότι, ε, ότι κάποιοι κυθαριστέ πριν 30 χρόνια, 35 κατάφεραν να ανασχούμε να κουρδίσουν έως το τρίτο τάστο της πρώτης χορδής, να έχουν ε, μπετονιά, πλέον, Παίρνανε μπετονιά και κουρδίζανε, ε, λέω πρέπει να ασχοληθούμε και με χορδές τώρα εδώ πέρα. Δεν είναι μόνο το θέμα κατασκευής, έτσι. Και ε, από εκεί και πέρα το, το δίλημά μου ήταν ε, προχωράω να φτιάξω ρέπλικα κιθάρες, δηλαδή προχωράω να φτιάξω κιθάρες όπως ήταν το 16ο αιώνα, το 17ο και τα λοιπά. Και είπα όχι. Όχι. Όχι διότι αυτές οι κιθάρες ήταν οι κιθάρες δωματίου. Παίζαν σε δωμάτια και σε μεγάλα δωμάτια. Αλλά δωματίου. Οι σημερινές κιθάρες είναι κιθάρες σολιστικές. Παίζουν σε μεγάλα πλέον δωμάτια, τα οποία είναι hall, τα οποία είναι ε, ε, δωμάτια συναυλιών πλέον. Και η κιθάρα του Αντώνιο Ντετόρε αυτό εξυπηρέτησε. Ο Αντώνιο Ντετόρε μπόρεσε και εδραίωσε αυτό το σχήμα τη κιθάρας, διότι η κιθάρα του μαζί με τι αναλογίε που έδωσε, τι αισθητικέ του, μαθηματικού μοντέλου του και ταυτόχρονα με τον οπλισμό από κάτω στο καπάκι του, γιατί όπλησε πολύ σωστά το καπάκι, έδωσε περίπου δύο φορέ έω δυόμιση παραπάνω όγκο, πλάτο, βάθο και σαστέιν διάρκεια στους ήχους από την κανονική κιθάρα που ήταν τότε. Οπότε είπα ότι ε, το κέρδος που έχουμε από την κιθάρα του Αντώνιο Ντετόρες πρέπει να το κρατήσουμε. Και από εκεί και πέρα πώς μπορώ να κάνω πλέον το πάντρεμα των παλιών πλέον στοιχείων τα οποία πολλά έχουν εκλείψει, έχουν φύγει, τα κουρδίσματα, τα υψήφωνα, τα μεικτά κτλ. Πώς μπορώ να το κάνω και να το παντρέψω με τη σημερινή κιθάρα πλέον ώστε να έχουμε σολιστικές κιθάρες, αλλά ταυτόχρονα να έχουμε και τους ήχους του παρελθόντος. Αγαπητέ Γιώργο, ναι. ε, περιέγραψες τη σκέψη σου και τις τότε φιλοδοξίες σου. Ναι. Οι φίλοι που μας παρακολουθούν όμως θα κάνουν λίγο υπομονή γιατί την πραγμάτωση αυτών των σκέψεων θα την δούνε, θα την παρακολουθήσουν στο δεύτερο μέρος της τόσο ενδιαφέρουσας συζήτησης, παρουσίασης από τον εξαιρετικό Γιώργο Κερτσόπουλο. Ευχαριστώ Γιώργο. Να μείνετε κοντά μας, είναι το τέλος του πρώτου μέρους και περισσότερος Γιώργος Κερτσόπουλος και πραγμάτωση των σκέψεών του στο δεύτερο μέρος. Ευχαριστώ.